προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου το ανάγνωσμα, η νέα ζωή. Συνεπώς, δεν υπάρχει τώρα πια θέμα καταδίκης για αυτούς που ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δεν ζουν σύμφωνα με τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά όπως υπαγορεύει το Πνεύμα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μας οδήγησε στον χώρο όπου κυριαρχεί το ζωπιό Πνεύμα και μας απελευθέρωσε από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος, όπως ξέρουμε, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο του τον Υιό του, που για να νικήσει την αμαρτία πήρε σάρκα όμοια με τη δική μας, την αμαρτωλή, χωρίς να είναι αμαρτωλή. Με αυτόν τον τρόπο καταδίκασε την αμαρτία εκεί ακριβώς που αυτή εκδηλώνεται. Έτσι η απέτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά την πορεία του Πνεύματος. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι διαπνέονται από τις αμαρτωλές επιθυμίες, ενώ οι αναγεννημένοι από το Πνεύμα ακολουθούν τις προσταγές του Πνεύματος. Οι επιθυμίες του αμαρτωλού ανθρώπου οδηγούν στο θάνατο. Αντίθετα, όποιος διαπνέεται από τις εντολές του Πνεύματος οδηγείται στη ζωή και στην ειρήνη. Όποιος διακατέχεται από τις αμαρτωλές ανθρώπινες επιθυμίες εχθρεύεται το Θεό, αφού δεν υποτάσσεται στο θεϊκό νόμο, αλλά ούτε και μπορεί να υποταχθεί. Όσοι λοιπόν ακολουθούν τις αμαρτωλές επιθυμίες δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά ακολουθείτε τις εντολές του Πνεύματος, εφόσον βέβαια το Πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή σας. Κι αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει στο Χριστό. Αν όμως ο Χριστός κυριαρχεί στην ύπαρξή σας, τότε εξακολουθείτε βέβαια να πεθαίνετε σωματικά εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το Πνεύμα σας δίνει ζωή, επειδή ο Θεός σας δικαίωσε. Κι αν κατοικεί στο είναι σας το Πνεύμα του Θεού που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα δώσει και στα θνητά σας σώματα ζωή με το Πνεύμα του που ζει μέσα σας. Συνεπώς, αδερφοί μου, είμαστε οφειλέτες, αλλά όχι προς το φυσικό άνθρωπο που απαιτεί διαγωγή σύμφωνη με τις επιθυμίες του. Γιατί αν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου, σας περιμένει βέβαιος θάνατος. Αν όμως νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας με τη βοήθεια του Πνεύματος, θα ζήσετε. Πραγματικά, όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Γιατί το Πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για τον Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αφού το Πνεύμα μας δίνει το θάρρος να λέμε το Θεό «Αβά, Πατέρα μου», το ίδιο το Πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύμα, πως είμαστε παιδιά του Θεού. Αφού λοιπόν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού που θα μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στη θεϊκή δωρεά, εφόσον συμμεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού. Θα συμμετάσχουμε μαζί Του και στη δόξα Του. Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον, γιατί όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα, πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Ξέρετε βέβαια πως η κτήση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά, όχι γιατί το ήθελε, α γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα και αυτή ακόμα η κτήση,
πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωση στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η κτήση στενάζει και κραυγάζει από πόνο σαν την ετοιμόγενη γυναίκα. Και όχι μόνο η κτήση, το ίδιο κάνουμε και εμείς. Έχουμε ως αραβόνα του νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα, εσωτερικά όμως στενάζουμε και εμείς, γιατί λαχταρούμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού, για να γλιτώσει το σώμα μας από τη φθορά. Για ό,τι έχουμε σωθεί συνδέεται με την ελπίδα μας. Η ελπίδα μας είναι για κάτι που δεν το βλέπουμε. Γιατί αν κάτι το βλέπει κανείς, ποιος είναι ο λόγος να το ελπίζει? Και αν ελπίζουμε σε κάτι που δεν το βλέπουμε, αυτό σημαίνει πως το προσμούμενο με υπομονή. Επίσης και το Πνεύμα έρχεται βοηθός στις αδυναμίες μας. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε πώς να προσευχηθούμε. Το Πνεύμα όμως μεσητεύει το ίδιο στο Θεό για μας με στεναγμούς που δεν μπορούμε να εκφραστούν με λέξεις. Ο Θεός όμως που βλέπει τα βάφη της καρδιάς ξέρει καλά τι θέλει να πει το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα μεσολαβεί για τους χριστιανούς προς το Θεό και σύμφωνα με το θέλημα Εκείνου. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό Του σχέδιο. Τους ήξερε από πριν και τους προόριζε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, έτσι που ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέρφια. Και αυτούς που προόρισε, αυτούς και κάλεσε. Και αυτούς που κάλεσε, τους έσωσε. Και αυτούς που έσωσε, αυτούς τους δόξασε. Τι να προσθέσουμε σε αυτά? Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε το μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν μαζί με αυτόν τα πάντα? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς, γιατί ο Θεός ο ίδιος τους δικαιώνει και όποιους θα καταδικάσει, κανείς, γιατί ο Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού, όπου μεσολαβεί για μας. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στεναχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Σύμφωνα με τη Γραφή, για σένα πεθαίνουμε όλη την ημέρα. Μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή. Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο, είτε στον ουρανό, είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.
7 Μαρτίου 2022, 8η ημέρα στα βήματα του Αποστόλου Παύλου εδώ στην Κύπρο. Καθαρά Δευτέρα. Έχει αρχίσει πλέον η νηστεία. Μπαίνουμε στη Σαρακοστή, ημέρες Άγιες για τον Ελληνισμό, για την Ορθοδοξία. Και εμείς συνεχίζουμε τα βήματα της αναβίωσης του ερχομού του Αποστόλου Παύλου το 45 με 46 μετά Χριστό εδώ στην Κύπρο. Αποχαιρετώντας το Δήμο Ύψωνα, τους ανθρώπους που μας αγκαλιάσανε, ιδιαίτερα τους Άντρο Θεοφάνους, τον πρόεδρο του Συλλόγου Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών του Δήμου Ύψωνα, τον Δήμαρχο, τον Παντελή του Γεωργίου και όλους τους γνωστούς και αγνώστους ανθρώπους που μας συμπεριφέρθηκαν σαν να είμαστε μέλη της οικογένειάς τους. Ευχαριστώντας όλους αυτούς, φεύγουμε με τις καλύτερες αναμνήσεις για να συνεχίσουμε την πεζοπορία μας με τελικό μας σταθμό, την Πάφο. Σήμερα θα φτάσουμε στην Επισκοπή, στην περιοχή του αρχαίου Κουρίου, όπου θα είναι και η διαμονή μας. Μας απομένουν λίγες ημέρες πλέον για να ολοκληρώσουμε την αναβίωση των βημάτων του Αποστόλου Παύλου. Ξεκινάμε! Είναι πραγματικά περίεργος. Αισθάνεσαι ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει να βρέχει. Έχει μία έτσι συννεφιά. Την άλλη στιγμή βγαίνει ήλιος, που εδώ στην Κύπρο είναι όντως πολύ έντονος. Όμως συνεχίζουμε. Φτάσαμε ήδη στο χωριό Κολώση, ένα ιστορικό χωριό, το οποίο είναι στο ενδιάμεσο της διαδρομής μας προς την Επισκοπή. Έχουμε αρκετά χιλιόμετρα ακόμα, αλλά όμως κοιτάς δεξιά και αριστερά και βλέπεις πραγματικά μόνο ομορφιές. Είναι καταπληκτική η Κύπρος, είναι καταπληκτική. Φτάσαμε στο χωριό Ερήμη. Μας μένουν λίγα, θα έλεγα, χιλιόμετρα ακόμα για να φτάσουμε στην Επισκοπή. Ο δρόμος έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Είναι βέβαια ημέρα, είναι καθαρά Δευτέρα. Είναι αργία και, ως συνήθως, ο Ελληνισμός αυτή την ημέρα βγαίνει έξω στη φύση. Thank you.
Η Επισκοπή μας καλωσορίζει. Φτάνουμε. Φτάσαμε στην Επισκοπή στο Σταυροδρόμι. Ο ευθύς ο δρόμος οδηγεί προς το αρχικό χώρο του κουρίου. Ο άλλος προς το κοινωνικό κατάστημα. Εμείς θα συνεχίσουμε όμως σήμερα να φτάσουμε μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο. Και από εκεί αύριο πλέον θα συνεχίσουμε για το Πισούρι. Τον καιρό τον κυνηγάμε και αυτός μας κυνηγάει. Εκεί που έχει ήλιο, εκεί βγαίνει πλέον και η συννεφιά. Όμως, φτάσαμε. Εδώ θα είναι σήμερα ο τόπος διαμονής μας. Φτάσαμε. Φτάσαμε, Γιώργο. Εδώ να έρθει κοντά μου. Να έρθει κοντά μου εδώ. Ο άνθρωπος ο Στυλιανίδης. Άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Παλιός ποδοσφαιριστής του Άρη Λεμεσού. Σωστά, ε. Μην πω κανένα πάω και μπερδευτούμε. Φτάσαμε στο ύψος πλέον του Αγίου Ερμογέννη. Για σήμερα πλέον σταματάμε την πεζοπορία μας, τα βήματά μας και από εδώ αύριο πλέον θα συνεχίσουμε για το Πισούρι. Από εδώ, από αυτό το σημείο μας παραλαμβάνει ο φύλακας Άγγελος που λέγεται πλέον Άθος Στυλιανίδης. Φίλε, εκ των προτέρων σε ευχαριστούμε για όλα. Και εγώ ευχαριστώ και μακάρι να πάνε όλα καλά μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Στην Πάφο. Στην από ό,τι βλέπω την πινακίδα λέει 53 χιλιόμετρα. Ναι. 53 χιλιόμετρα λέει για να φτάσουμε στην Πάφο. Από την ημέρα που ξεκινήσαμε τις 28 του μήνα από την ελεύθερη Αμόχωστο, την ελεύθερη Δερίνια, από το δόφραγμα της Δερίνιας για να καταλήξουμε στην Πάφο. Στην Πάφο όπως στην περπάτησε άθο μου ο Απόστολος Παύλος. Έτσι. Σωστός. Και εγώ σας εύχομαι ολόψυχα να πετύχει και να είστε καλά με την ψυχή σας. Αυτό το πιο σημαντικό, να είμαστε καλά για την ψυχή μας. Είναι ένας χώρος, πώς να το ονομάσω, ευλογίας του Αγίου Ερμογέννη, όπου εδώ βρίσκεται και ο τάφος του. Και είναι και για πολλούς ανθρώπους. Είναι ένας χώρος ανάπαυσης της ψυχής, γαλήνης του σώματος. Η παράδοση λέει ότι αν καθίσεις στον τάφο του Αγίου Ερμογέννη φεύγουν από πάνω σου όλα τα βάρη του σώματός σου και της ψυχής σου. Δεν μπορώ να πω πολλά λόγια, απλά το συναίσθημά μου είναι πολύ έντονο, διότι έρχομαι σε ένα χώρο όπου μυροβλίζει αγιοσύνη.
8 Μαρτίου 2022, ένατη ημέρα στα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Κύπρο. Αποχαιρετούμε την Επισκοπή και βαδίζουμε πλέον προς την Πάφο με ενδιάμεσό μας σταθμό διαμονής το Πισούρι. Μια διαδρομή 21 χιλιόμετρο. Είναι απόλυτη διαδρομή που διανύσαμε, όπως μας έχουν πληροφορήσει, η πιο δύσκολη. Έχει πολλές ανηφόρες, πολλές στροφές και κατηφόρες. Όμως με την πίστη, με τη δύναμη ψυχής, σώματος, πιστεύουμε ότι προς το μεσημέρι θα έχουμε φτάσει στο Πισούρι. Ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά τους ανθρώπους εδώ, απλούς, γνωστούς, ακόμα και ανθρώπους που γνωρίζουμε για πρώτη φορά. Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα την οικογένεια του Άνθου Στυλιανίδη, τη σύζυγό του Λίζα, τα παιδιά του, για την αγκαλιά τους, τη ζεστασιά τους, τη φιλοξενία τους, όπου μας δώσαν δύναμη να φτάσουμε πλέον σε λίγες ημέρες στον τελικό μας σταθμό, στην Πάφο. Ξεκινάμε με τον ήλιο μπροστά μας, ελπίζοντας ότι ο καιρός θα μας βοηθήσει και θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Πιάσαμε την κατηφόρα. Η κοινότητα Παραμαλίου σας καλωσορίζει. Φτάσαμε στο Παραμάλι. Διασχίσαμε μια πραγματικά δύσκολη διαδρομή μέσα από τις αγγλικές βάσεις. Περίπου είναι 6,5 χιλιόμετρα. Η πιο δύσκολη από τον ερχομό μας εδώ στην Κύπρο, που ξεκινήσαμε από την ελεύθερη Αμόχωστο, την ελεύθερη Δερίνια, από το οδόφραγμα της Δερίνιας. Μπροστά μας πλέον έχουμε Ισιάδη και στον ορίζοντα, μετά το Παραμάλι, φαίνεται και το Πισούρι, όπου θα είναι ο σημερινός τελικός σταθμός διαμονής μας. Συνεχίζουμε. Η κοινότητα Πισουρίου σας καλωσορίζει.
μπαίνουμε πλέον στα όρια της κοινότητας και αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε ουσιαστικά στον προορισμό μας. Ήταν μια δύσκολη διαδρομή, ιδιαίτερα το ξανατονίζω για μία ακόμη φορά. Εκείνα τα 6,5 χιλιόμετρα που διασχίζεις το χώρο των Αγγλικών βάσεων πραγματικά είναι μια δύσκολη διαδρομή, αλλά και ένα πολύ όμορφο τοπίο. Και το κοιτάω, έτσι το κοιτάμε μαζί με τον συνοδοιπόρο μου τον Μιχάλη, ότι αυτό το καλωσόρισμα που είναι εδώ γραμμένο είναι για μας μια ικανοποίηση μεγάλη, πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Φτάνουμε στο τελικό μας σιγά σιγά προορισμό. Σήμερα εδώ θα είναι ο τόπος ξεκούρασής μας, στο Πισούρι. Και θα σας πούμε και μια ιστορία από πού προήλθε το όνομα Πισούρι. Τρία πράγματα χρειάζονται για να κάνεις μια τέτοια διαδρομή. Δεν είμαστε αθλητές, όμως και αθλητές να ήμασταν. Στα νιάτα μας ήμασταν και πολύ καλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Χρειάζεται πίστη στο Θεό. Χρειάζεται ψυχή και καρδιά και ένα σώμα λίγο καλλιεργημένο, έστω και από την παιδική ηλικία. Αν αυτά τα τρία δεν είναι σε αρμονία, δεν μπορεί να γίνει η αναβίωση των βημάτων του Αποστόλου Παύλου. Να γίνει αυτή η διαδρομή από την ελεύθερη Δερίνια, Αμόχωστο, μέχρι την Πάφο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως γίνεται. Αρκεί να υπάρχουν αυτά τα τρία στοιχεία. Πίστη στο Θεό, ψυχή και καρδιά και ένα σώμα που δεν έχει, θα έλεγα, αφαιθεί στον τρόπο ζωής, να το πω έτσι, του δυτικού κόσμου. Και πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε αυτά τα τρία στοιχεία. Μέσα από αυτά θα ανακαλύψουμε την αρμονία, θα γίνουμε πραγματικοί άνθρωποι και θα δούμε και τις δυνατότητες του ίδιου του εαυτού μας. Γιατί ο κάθε άνθρωπος γεννήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού για να κάνει πολύ σημαντικά, ανώτερα πράγματα. Έστω και αγκομαχώντας, είναι η τελευταία ανηφόρα, αλλά είναι πολύ δυνατή, συναντήσαμε πολλές σήμερα, ήταν ολοκληρωτικά η πιο δύσκολη διαδρομή, δεν ήταν μόνο τα 25 χιλιόμετρα, μας απομένουν λίγα ακόμα για να φτάσουμε στον τελικό προορισμό, θα λέγαμε κάτω στο Πισούρι. Όμως οι ανηφόρες αυτές δοκιμάζουν τον καθένα και μην ξεχνάμε, δεν είμαστε και παιδάκια. Όμως συνεχίζουμε! Thank you.
φτάσαμε και εδώ έχουμε έναν άλλο φύλακα άγγελο που μας περιμένει. Είναι ο Πέτρος εδώ. Ο Πέτρος ο Φουτάς είναι εκτελεστικός διευθυντής του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισουρίου. Πέτρη μου, Γιώργο μου, σας καλωσορίζουμε στην κοινότητά μας. Είναι μεγάλη τιμή που σας έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας και ό,τι χρειαστείτε απόψε μέχρι το τέλος της διαδρομής σας θα είμαστε δίπλα σας. Σας ευχαριστούμε. Είναι τα αδέλφια μας εδώ στην Κύπρο που από το ξεκίνημά μας από την ελεύθερη Δερίνη, από την ελεύθερη Αμόχωστο, από το Οδόφραγμα μέχρι εδώ είναι στο πλευρό μας. Νύχτα μέρα είναι στο πλευρό μας, φροντίζουν για τον ύπνο μας, για τη διαμονή μας, για το φαγητό μας, για ό,τι δυσκολίες αντιμετωπίζουμε. Να κάνουμε αυτή τη διαδρομή των 200 χιλιόμετρων, αναβίωση των βημάτων του Αποστόλου Παύλου, φτάνοντας έως την Πάφο. Σε ευχαριστούμε πολύ και να πούμε όμως κάτι, να πούμε ότι κάτι, η πληροφορία που έχουμε έτσι συλλέξει, να το πω, έχουμε ακούσει, ποια είναι, ποιο είναι το όνομα αυτό, δηλαδή Πισούρι, πώς βγήκε το Πισούρι, Πέτρο μου, τι λέει η παράδοση. Η παράδοση έχει πάρα πολλές εκδοχές για την ονομασία του Πισουρίου. Μερικές από αυτές είναι να φέρω κάποια παραδείγματα. Κάποιοι έφυγαν από το Ισραήλ κάποια νύχτα καταδιωκόμενοι και κατέφτασαν εδώ στην παραλία μας και όταν ανέβηκαν πάνω στο χωριό είπαν ότι είναι πολύ σκοτεινά και το ονόμασαν Σκοτεινά Πισούρι. Άλλοι λέγανε ότι ήταν το τελευταίο χωριό της επαρχίας Λεμεσού, το Πισοχώρι, και αυτό ονομάστηκε Πισούρι. Και μια από τις πολλές εκδοχές είναι και αυτό με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος προσπάθησε στην περιοχή μας και ήρθε και αυτός νύχτα εδώ κοντά μας και είπε: α, πολύ σκοτεινά εδώ, Πισούρι είναι. Ο Απόστολος Παύλος, μιλάμε για το 45-46 μετά Χριστό, ερχόμενος από τη Σαλαμίνα, ξεκινώντας από την Αντιόχεια της Συρίας, στην πρώτη αποστολική περίοδο να διδάξει, να μεταλαμβαδεύσει τον χριστιανισμό ουσιαστικά στην Ελλάδα, στον ελληνισμό της Κύπρου και κατ' επέκταση μετέπειτα και στη δεύτερη περιοδία του την Αποστολική στη Μακεδονία και μετέπειτα σε όλη την Οικουμένη. Να κρατάμε ότι από αυτόν εδώ τον τόπο που είναι αγιότοπος, πλατιά, πέρασε ο Απόστολος Παύλος. Και να αναφέρω, φίλε Γιώργο, απλά ότι εδώ η Κύπρος έχει κοιτίδα την ελληνική ορθόδοξη θρησκεία. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος είναι ένας από τους πρώτους που διαδράματισε με την αποστολική του εκστρατεία εδώ στην Κύπρο και μεταλαμβάνευσε, όπως πολύ σωστά είπες, τον χριστιανισμό και την ορθοδοξία στην Κύπρο και αυτός και η Κύπρο σήμερα είναι ελληνική ορθόδοξη χώρα. Αυτό ακριβώς. Mm. Αυτό το ακούτε δια του στόματος ενός νέου ανθρώπου, νέου Έλληνα με κεφαλαία γράμματα, του Πέτρου του Φουτά. Μέσω της ορθοδοξίας, μέσω του ελληνισμού, τον απαταχού ελληνισμό, ξεκίνησε τότε και τώρα συνεχίζει η διδασκαλία, η διδαχή του χριστιανισμού, της ορθοδοξίας μας σε όλη την Οικουμένη. Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε. Και εμείς και εσείς ευχαριστούμε. Για ό,τι έχεις ετοιμάσει και έχεις κάνει για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι.
2022. Δέκατη ημέρα στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Η κοινότητα, οι κάτοικοι, οι φίλοι του Πισουρίου μας αποχαιρετούν. Επόμενος σταθμός μας, το χωριό Κούκλια, περίπου 15-16 χιλιόμετρα. Μέσα από την καρδιά μας αισθανόμαστε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του κυρίου Αρίστου και Πέτρου Φουτά που μας αγκάλιασαν, μας ξεκούρασαν, μας έδειξαν όπως σε όλη μας τη διαδρομή τι σημαίνει ο άνθρωπος, ο Έλληνας της Κύπρου. Μας απομένουν πλέον 2 ημέρες για να φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό που είναι η Πάφος, ολοκληρώνοντας έτσι την αναβίωση των βημάτων του Αποστόλου Παύλου από την ελεύθερη Αμόχωστο, την ελεύθερη Δερίνια, από το δόφραγμα της Δερίνιας έως την Πάφο, διανύοντας μία απόσταση περίπου 200 χιλιόμετρων. Ευχαριστούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους σε κάθε τόπο, σε κάθε χωριό που μας αγκαλιάσαν και είναι οι συνεχείς υποστηρικτές μας, φίλοι μας, οι φύλακες, άγγελοι μας. Φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Ευθεία ο δρόμος είναι παλιά. Κλασική οδός που οδηγεί στα Κούκλια και στην Πάφο. Όμως λόγω έργων αυτή την περίοδο ο δρόμος αυτός είναι κλειστός. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε. Απογορεύεται κυρίως για τα αυτοκίνητα. Δεξιά στρίβει ο δρόμος για να πάει πλέον στην Εθνική Οδό ταχείας κυκλοφορίας, όπου εμείς δεν μπορούμε να μπούμε εκεί και απογορεύεται, αλλά είναι και ένας πολύ επικίνδυνος δρόμος. Άρα τα έργα θα τελειώσουν, οι προσκυνητές, οι πεζοπόροι θα ακολουθούν τον κλασικό δρόμο, την κλασική οδό που οδηγεί προς την Πάφο. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλίων σας καλωσορίζει με μια πολύ καλή ανηφόρα. Ρωτάω το φίλο μου τον Μιχάλη, είναι λέω 10% ανάβαση. Και τι μου απαντάς, αγαπητέ μου συνοδοιπόρε Μιχάλη? Πρέπει να είναι. Όντως, γιατί άρχισαν οι αναπνοές να γίνονται πιο γρήγορες. Περάσαμε το δρόμο όπου γίνονται τα έργα αθόρυβα και φτάσαμε πλέον μετά το Πισούρι, πλησιάζοντας προς
τα κούκλια, ένα φανταστικό τοπίο, την πέτρα του Ρωμιού, το απέραντο γαλάζιο της Ελλάδας, της Κύπρου, είναι μοναδικό. Η τοποθεσία είναι μαγική, η πέτρα του Ρωμιού. Ο μύθος τι αναφέρει, ότι ο Δίας πέταξε μια πέτρα. Αυτό το βράχο που βλέπουμε και γεννήθηκε η Αφροδίτη. Εξού και το όνομα το άλλο της Κύπρου, το νησί της Αφροδίτης. Είναι μαγικό τοπίο. Φτάσαμε μετά από μια απόσταση περίπου 17 χιλιόμετρων από το Πισούρι έως εδώ στη διασταύρωση που οδηγεί προς το χωριό που είναι περίπου 1 χιλιόμετρο, και ευθεία για την Πάφο. Μπορούμε να πούμε ότι και σήμερα 9 Μαρτίου 2022 φτάσαμε στον προορισμό μας. Οι δυνάμεις μας επιτρέπουν μέχρι εδώ να συνεχίσουμε στο χωριό Κούκλια, και μας μένει η αυριανή μέρα να συνεχίσουμε προς την Πάφο. Τα χιλιόμετρα είναι πολλά και κουράζουν. Κουράζει το σώμα, την ψυχή, την καρδιά, κουράζουν όλα. Αλλά όμως μακάρι να μπορούσα να σας μεταφέρω με όλη μου την ψυχή την αγαλίαση να κάνεις αυτά τα χιλιόμετρα, να πονάει το σώμα,
αλλά να χαίρεσαι τόσο πολύ που έστω και στο ελάχιστο να μπορούσες να άγγιζες την άβρα του Αποστόλου Παύλου, τον ίσιο του Αποστόλου Παύλου, όπως λέει ο συνοδοιπόρος μου ο Μιχάλης. Ευχαριστώ όλους τους φίλους, όλους αυτούς που μας αγκαλιάσαν και μας συνοδεύουν από την αμόχωστη, την ελεύθερη περιοχή της Δερίνιας μέχρι εδώ.